τα 100 που λέτε είναι πλαστό, δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, γιατί είναι διαφορετικό το τέλος σύνδεσης και διαφορετικό το ότι στην Τολεμαΐδα μόνο 2 μήνες είχαν αυτό, το ρωτήσατε, είχαν μόνο 2 μήνες δοκιμαστικές και τους υπόλοιπους πληρώνουν κανονικά το 70% της τιμής του πετρελαίου. Και επειδή αναφέρετε και όνομα, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και εγώ ένα νούμερο. Το διάστημα που κάποιος αναφέρει ότι πληρώνει πολλά, με 2 διαμερίσματα του 4.600 ευρώ, έχει κάποιες 100 μεγαβατόρες θερμικές, που σημαίνει με τιμές του Τολεμαΐδος 3.500 ευρώ. Άρα, πόσα πολλά πληρώνει και πόσο ακριβή είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Μια και καλύψατε το θεωρώ το κομμάτι αυτό των εταιρεών, θα ήθελα να σα ρωτήσω ο κύριο Σιλβά τη Κοινωνία του Ελλήνου. Αυτή τη στιγμή μα λέει ότι υπάρχει ένα σύστημα με του δέντε και του καυστέρε τη βιομάζα και του πετρελαίου, το οποίο μπορεί να δημιουργεί αδιάλειμμα. Επειδή αδιάλειμμα. Για αυτό το σύστημα λοιπόν αυτοματισμού για τους βλέπετες και λειτουργεί αυτό. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι για κάποια δάνεια που έχει πάρει η δημοτική επιχείρηση από την Ερδογιά ή την Τράμπα, ο Μουσίκο και το Συνδεδότης, που στήξε, πόσο στήξε στο Δήμο. Θέλω ακόμα να μου πείτε για μια σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί με μια νόμιμη εταιρεία, την Αφρική της Ερδοτέντονη, την Ηλέκτρον, που από εκεί θα ήταν ένα ξεπούλημα της δημοτικής επιχείρησης σε ιδιώτες. Και με 90% ποσοστό να το ελέγχει ο ιδιώτης και 10% η δημοτική επιχείρηση. Για ποιο λόγο γινόταν αυτό και αν έγινε τελικά, αν πραγματοποιεί. Γιατί δεν πραγματοποιεί. Είναι πολλές ερωτήσεις. Όσον αφορά να τη συμπληρώσω και τον αρχή για να μην επανέλθω στο ίδιο θέμα των δανείων του δανεικού. Όλα αυτά τα δάνεια που πάρθηκαν από την δημοτική αρχή προηγούμενη, πώς έχουν διατεθεί. Έχουν διατεθεί με έναν ορθολογικό τρόπο και με πλήρη αξιοποίησή τους. Θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση που αφορά την λειτουργία των Λεβίτων. Είναι αλήθεια ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 3 λέβητες, 7 μεγαβάτ θερμικά ο καθένας. Τελικά στην αναμόρφωση που έγινε την πρώτη εργολαβία με την Ερδοτέν τομή, οι λέβητες έχουν γίνει 2. Ο ένας, οι οποίοι μπορούν να σκοπούν πετρέλαιο και βιομάζα. Επίσης, είναι αλήθεια ότι υπάρχει και ένα σύστημα αυτοματισμού, το ΣΚΑΝΤΑ, το οποίο δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως δεν υπάρχουν και οι αισθητήρες που έπρεπε να υφίστανται στα δίκτυα. Για τους λέβητες έχουν γίνει κάποιες δοκιμές, που μάλιστα ο ένας δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, διότι είχε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια δεν έχει γίνει η ποιοτική παραλαβή των λεβήτων και είναι και ένα ακόμα θέμα που πρέπει να το δούμε στην συνέχεια μαζί με την καινούργια εργολαβία. Οπωσδήποτε όμως το σύστημα αυτοματισμού είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η αλλαγή από την παροχή θερμικής ενέργειας σε βιομάζα και το αντίστροφο. Τα δάνεια της δημοτικής επιχείρησης, τα δάνεια είναι εκτός από τη δημοτική επιχείρηση που έχει πάρει 2 δάνεια, το ένα 600.000 ευρώ, το άλλο 580.000 ευρώ, το οποίο το πρώτο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή της Ερδοτέν, το δεύτερο για την συνέχιση του έργου. Υπάρχει και το μεγάλο δάνειο 3,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ που έχει πάρει ο Δήμος και χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δημοτικής επιχείρησης με σκοπό την
εμφάνιση δύο πόρων για την εκταμίευση των κλιμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του έργου. Βέβαια, το δάνειο που συνήψε η δημοτική επιχείρηση με την κατασκευάστρια εταιρεία, νομίζω ότι ήταν μια οικονομική προκυρότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, δεδομένου ότι ξεκίνησε το έργο χωρίς να υπάρχουν ήδη οι πόροι. Αναγκάστηκε λοιπόν η δημοτική επιχείρηση να συνάψει δάνειο με το κατασκευαστή. Δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι αυτό. Βέβαια αυτό έχει ένα κόστος. Το κόστος, το δάνειο ήταν περίπου στο 1.200 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος του δανείου που μπορώ πρόκειται να υπολογίσω είναι 3,5% το χαρτόσημο συν το κόστος του επιτοκίου που ήταν στο ύψος των τριμήνων εντόκων γραμματείων του Δημοσίου. Το ύψος των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου την εποχή εκείνη πρέπει να ήταν γύρω στο 4,5 ευρώ. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο γι' αυτό. Όσον αφορά την σύμβαση που αναφέρθηκε με την μια θηγατρική εταιρεία της Εργοτέμ, όντως τότε το 2004 υπήρξε μια τέτοια κίνηση να υπογραφεί μια σύμβαση να δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία, η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης ΑΕ, με συμμετοχή 90% μάλλον να έχει από το πακέτο μετοχών το 90% η ιδιωτική εταιρεία, με συγχωρείτε, και το 10% η δημοτική επιχείρηση, για λόγους που νομίζω που δεν ξέρω λεπτομέρειες, για λόγους που ασυμφωνίες δεν προχώρησε. Και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να έριξε το 2005 και δεν είχε... Είχε υπάρξει μια απόφαση της δημοτικής επιχείρησης για να συνάψει αυτή τη σύμβαση. Απόφαση υπήρχε. Απόφαση ήταν αποφασισμένη. Απόφαση της δημοτικής επιχείρησης να είναι...